Θέλω να σου πω ότι ήθελα πάρα πολύ να σου πάρω αυτή τη συνέντευξη. Όχι μόνο γιατί με έχει βοητεύσει στο προξενιό τη Ιουλία, αλλά γιατί ένιωθω ότι είσαι ένα χαρούμενο άνθρωπο, χαμογελαστό, αυτό που λέμε θετικό άνθρωπο. Ευχαριστώ δεν... πάρα πολύ. <laughs> ναι. Προσπαθώ, προσπαθώ. Δεν είναι εύκολη η ζωή μου. Mm -hmm. Αλλά αν δεν είμαστε θετικοί, δεν πάμε πουθενά. Τι έπαθει η Κατερίνη, Έλεγε στον Κωστή, στο Στασινόπουλο. <laughs> Κωστή δεν με αγγίζεις τελευταία. Έχει του είπε όμω η Τραϊάννα ότι είναι ομορφόπεδο. Το είδα γέλα, το έδωσα αυτό. Το είδα κι αυτό. το είδα. μετά, στο flashback του μέλλοντο όμω, βλέπουμε ένα φιλί του Στασινόπουλου με τη στάση. Άσε με, μα στην καρδιά, έπαθα. Καταρχήν, εγώ δεν διαβάζω τους ρόλου των άλλων, γιατί θέλω να έχω την ίδια αγωνία με εσά έπαιξε ε, 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 το τραιλεράκι της σκηνής αυτής ο Αλφα στην ιστοσελίδα του και έπαθα σοκ και πήρα τη μαμά μου τηλέφωνο και λέω μαμά θα μου πάρουν τον άντρα, τι θα πω γίνω, πιστάσα. <laughs> μου αρέσει με πήραξε, που το ζεις Με πήραξε Ωραία. και ζήλεψα και αγχώθηκα και με πήραξε γιατί έχω ένα τηλεοπτικό άντρα, και θα μου τον πάρει στάσα τώρα. Στα επόμενα επεισόδια, πώ θα τα πάει το ζευγάρι ο Στασινόπουλο με την Κατερίνη. Όχι πολύ καλά ακόμη. Έχουμε δύσκολε το, το, το μυαλό του είναι εκεί. Αλλά αρχίζω και προβληματίζομαι πολύ. Γιατί η συμπεριφορά του απέναντί μου είναι σκληρή, αδιάφορη και δύσκολη και δεν μου δίνει σημασία. Mm. Πάντα ήταν ο σοβαρό, ο δύσκολο άντρα, α πούμε, αλλά τώρα πια. Σαν να μην ναι. υπάρχουμε στο σπίτι. Oh, oh, oh. Εγώ θα περιμένω τη στιγμή που θα μάθει η Κατερίνη για τη στάσα. Και δεν εγώ ξέρω. περιμένω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώ θα το χειριστεί Και θα ήθελα αυτό η να... Και θα ήθελα να το μάθω. Θα ήθελα πολύ. Ναι. Μπορεί να μα εκπλήξει η Κατερίνη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Oh, την έχω. Πε κάτι. <laughs> δεν ξέρω. Και σαν χαρακτήρα την έχω σαν να πει εντάξει, φεύγω, πάω στην Αθήνα. Πώ το προσέγγισε το ρόλο τη Κατερίνης, Γιατί σε βλέπουμε εδώ, ράβει, κοντά, είναι μια άλλη εποχή. Έτσι, από τη δικιά μα. Πώ ναι. το προσέγγισε. Παίζω την ευτυχία τον εαυτό μου ανάλογα με αυτά που μου συμβαίνουν. Τώρα, γιατί έχει βγει τόσο κακιά η Κατερίνη, τόσο κόσμο στη μισή, να ξεκαθαρίσω Α, ότι τελικά... Τι σε μισούνε ναι, ως Κατερίνη. Ε, δεν μου έχει ξανασυμβεί να μισούν το χαρακτήρα έτσι. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ναι. και με έχει προβληματίσει γιατί δεν θέλω κόσμος να νομίζει ότι έχω κι εγώ σχέση με αυτό. Είναι, είναι άλλο. <laughs> Βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι παίζει πολύ ωραίο ρόλο σου. Πώ είναι η συνεργασία με τον ε, Δημήτρη Τονόλεξανδρα, Εξαιρετική. Εξαιρετική. Είναι φανταστικό. Κάθε σκηνή που κάνουμε απλά τον χαζεύω. Με τι κόρε, πώ θα πα. Α, είναι εξαιρετικέ και είμαι σίγουρη ότι θα πάει καλά επειδή μπορώ να βασιστώ επάνω τους. Έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητά σου και ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου και φροντίζει ζώα. Και συγκεκριμένα γάτε, εσύ είσαι για το μαμά. Ναι. Θέλω να μπει λίγο γι' αυτό. Εκεί στο Λαγονή έχει φτιάξει ειδικού χώρου, ε, τα στηρώνει, τα προστατεύει. Βλέπω και στα social σου ότι κάνει προσπάθειε όποτε αν είναι για ζώα. Ε, Πόσε γάτε έχουμε τώρα. Ε, αυτή τη στιγμή τα επειδή έχω και απικίε, mm -hmm. τα 120 γάτε. Ε... Μετρημένε, με βιβλιαράκια, στηρωμένες. Α, όλα με μέρα. Βιβλια... Ναι. Α, ah, 120 μάλιστα. Ah, γάτες Άρα στο κουράγιο σου. Μπράβο. Έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή στα ζώα. Είναι λάθο. <laughs> και το λέω για να το ακούσω κι εγώ. Πρέπει να βρω μια ισορροπία γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου. Μπορεί. Μαζεύω μόνο ζώα τα οποία ξέρω ότι αν δεν βάλω το χεράκι μου θα πεθάνουν πολύ σύντομα. Αυτά τα χρήματα είναι δικά. Είναι δικά μου, είναι δικά μου. Και δεν είναι από την Ελλάδα. Ε, ναι. Είναι χρήματα που έχω μαζέψει είναι από το την Αμερική. το πούμε. Γιατί ναι. εκεί δούλευα πάρα Τώρα το ψάχνω λίγο, μήπω ε, το, το χτίσω λίγο και νομικά, και μήπω έχω και κάποια donations. Γιατί mm -hmm. γνωρίζω και κάποιου mm -hmm. ανθρώπου στην Αμερική που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν. Ε. Mm. Σκέφτομαι να δω μήπω μπορώ να το εκμεταλλευτώ αυτό κατά κάποιο τρόπο, γιατί και εγώ κουράστηκα. Mm. Και οικονομικά έχω κουραστεί, ε, γιατί στερούμε. Ε. Στερήσε ναι, εσύ βέβαια, για να. Βέβαια. βέβαια, βέβαια. Έχω ένα παλιό αυτοκίνητο που θα πεθάνει δεν θα πεθάνει. Mm. Δεν με πειράζει, ε, αλλά αστερούμε. Κάνω κάποιε θυσίε. Θα μπορούσε να είχε πάρει. Ας πούμε, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι με τα ρουχαλάκια μου έχω κάποιε φίλε. Επειδή είμαι αδύνατη, ε, δεν του πάνε κάποια ρούχα μου χαρίζουν. Ξέρουν ότι εγώ φοράω used. Από κάποια πράγματα στερούμε. Παρείτσα στο σπίτι, έχει κάνει από τα ζώα αυτά. Έχω ένα σπίτι στο Λαγωνίσκι και το έχω νοικιάσει γιατί mm -hmm. χρειάστηκα τα χρήματα. Mm -hmm. Και αυτή τη στιγμή ζω και εγώ στο καταφύγιο. Οπότε είμαστε no, όλοι πανηγυρισμένοι. Μας... Άρα έχει 120. Είμαστε... Λοιπόν. Ναι. Ε, ε, ευτυχία μιλή, η ευτυχία μελή, ηθοποιό Ευτυχία μελή, ζει μαζί με 120 γάτε και <σφυ> είναι χαρούμενοι. Σχεδόν. Σχεδόν. Για να δει κάποιε είναι στι απεικίες. Ο κύλο με τι γάτε πώ τα πάει. Πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή οδηγούσα και ήταν κάποιο άνθρωπο στα φανάρια που, mm -hmm. ε, που ζητάνε χρήματα και είχε ένα σκυλάκι κοκαλιασμένο μαζί του και βγήκα, ε, κάναμε μία συμφωνία, ζήτησε 200 ευρώ. τον αγόρασε. Ναι, τον αγόρασα. Και ευτυχώς... Και τώρα το σκυλί καρδάμος, έτσι. Ναι, ναι, ευτυχώς. Ναι, ήταν πάρα πολύ άρρωστο, είχε καλαζάρ. Δεν δε θα την έβγαζε καλά. Όμως. Ναι, 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 Και αυτό είναι, νομίζω, και μία ανταμοιβή... Ψυχική για σένα, α ε. ε. είναι νόημα τη ζωή, βρήκα. Εγώ δεν έχω οικογένεια, δεν έχω mm -hmm. παιδιά, δεν έχω έναν σύζυγο να. να τον προσέχω. Και εμεί οι γυναίκε είμαστε φτιαγμένε να αγαπάμε. Θα πάω σε κάτι πιο αδιάκριτο. Θέλω να μπει, πώ ε, ονειρεύεσαι, ποιο είναι για σένα το τέλειο τέρι. Λοιπόν, δεν σκέφτομαι τέρι καθόλου για να σου πω την αλήθεια, ναι. αλλά ναι, δεν ασχολούμαι. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Είχα μία σχέση πολύ καλή. Τελείωσε πριν ε, λίγα χρόνια. Mm -hmm. ε, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ζω. μόνη μου, ανεξάρτητη. Όχι ότι δεν περνούσα καλά. Να, να είσαι πολύ, καλά. πολύ δηλαδή. Σου αρέσει αυτό, το απολαμβάνει. Πάρα δεν πολύ. Δεν αναζητά ε, ένα σύντροφο. Δεν το νιώθω. Και νομίζω ότι ίσω δεν είναι. Νορμάλ να πω, δεν ξέρω. Όχι, ο κάθε άνθρωπο έχει και τα, τα δικά του θέλω. Δεν, δεν το έχει... νιώ. Δεν έχω αυτέ okay. τι ανάγκε. Έχω πολύ την ανάγκη να είμαι ανεξάρτητη, να βοηθάω, mm -hmm. ε, να ταξιδεύω, ε, να μπορώ να παίρνω αποφάσεις χωρίς να πρέπει να υπολογίσω κάποιον. Γιατί επειδή η ζωή μου είναι σε δύο χώρε mm -hmm. και η καρδιά μου είναι χωρισμένη στα δύο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να βάλω έναν άνθρωπο μέσα σε αυτή την κατάσταση. Mm -hmm. ε, αλλά αν ε, κάποια στιγμή ε, το αποφασίσω, ε, θέλω έναν άνθρωπο που να είναι θετικός, που να είναι χαρούμενος, mm -hmm. που να έχει λύσει τα εσωτερικά του προβλήματα, γιατί προβλήματα έχουμε όλοι. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά να έχει κάνει δουλίτσα με τον εαυτό του... Mm -hmm. Να μην είναι ζηλιάρη, να μην είναι εγωιστή. Πάμε λίγα χρόνια πίσω. Θέλω να μου πεις, έτσι την παιδική ηλικία. Γεννήθηκε Αμερική. Οι γονεί ε, δούλευαν εκεί. Οι γονεί μου είναι μετανάστε. Ο παπά mm -hmm. ήταν από τη Ζάκηθο και η μαμά από την Άνδρο. Mm. Και όταν ήμουν 8χρονών, αποφάσισε ο παπά μου ότι ήταν καλύτερα να μεγαλώσουν τα παιδιά του στην Ελλάδα. Γιατί ζούσαμε στη Νέα Υόρκη και στην Αστόρια mm. και άρχισε λίγο να γίνεται επικίνδυνα. Πότε σκέφτεσαι ότι. Θα γίνω ηθοποιό. Στην Ελλάδα, όταν ήμουν α, 17. Α, ναι, ναι. Οι γονεί τι είπαν, ε? γιατί συνήθω δεν θε... Α. Τι πέρασα. Mm. Τι πέρασα. Ο μπαμπά ήταν 100% αρνητικό σε αυτό. Συνήθω τι πολύ... μπαμπάδε. Ήταν 100% αρνητικό, είμαι πάρα πολύ ειλικρινή. Μέχρι που πήρε κάποιο συγγενή τηλέφωνο στην Αμερική και είπε Μη τη βοηθήσετε. Δεν θέλω να μου φύγει το παιδί, oh. δεν θέλω να το ακολουθήσει. Ε, Σπουδάζει εδώ υποκριτική, πα πα. Στην Αμερική. Αμερική έπρεπε να φύγω. Οπότε πα στην Αμερική και. Λε, Ωραία, ήρθα. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε Το τώρα. πρώτο πράγμα που κάνει εκεί είναι να πιάσει δουλειά, γιατί ο παπά μου είπε ότι αν φύγει, με. Κόπηκαν τα χρήματα. Μαχαίρι. Μάλιστα. Και εκεί, πώ ξεκινά να προσπαθεί. Γιατί εγώ έχω μια δυναμία με τον Νίκολα Γκέιτ και ξέρω ότι τον έχει ανάγκη. Τον γνώρισα. Και... Ναι, δουλέψαμε. Ακούσαμε. Δουλέψαμε. Δούλεψε ναι, και μαζί. Βέβαια, βέβαια δουλέψε μαζί με τον Νίκολα Γκέιτ. Mm. Και στη... μεταξύ των γυρισμάτων έρχεται και μου λέει. Δεν είναι πολύ τρελή αυτή η δουλειά που κάνουμε. <laughs> και του λέω, ναι, αλλά εσύ πληρώνεσαι πάρα πολλά λεφτά και εγώ είμαι με τα 150 δολάρια τη μέρα. Και γέλασε. Okay. Μέχρι να φτάσει εκεί. Έκανα περισσότερο δουλειέ στην αρχή, σαν έκανα πάρα πολύ κομπαρσιλίκη, ναι. το οποίο καλά. πληρώνει πολύ καλά, αν είσαι στο σωματείο. Mm -hmm. Και μετά είχα, και κάτι, είχα κάποιους μικρούς ρόλους. Mm. Τι δουλειέ έκανες και κατάφερες, εκτός από το, την υποκριτική να βγάλεις χρήματα ώστε να φέρεις και στην Ελλάδα. Τα πάντα, ό,τι βρισκόταν μπροστά μου. Ναι. Και καθαρίστρια, σε μαγαζιά πόρτα. Ήμουνα τα τελευταία χρόνια προσωπική βοηθός κάποιων ανθρώπων του σινεμά. Πώς γυρνάς πίσω και σε βλέπουμε εμείς στο... Ανδρέα Γεωργίου και Κούλη Νικολάου. Που του αγαπώ τόσο πολύ και του χρωστάω τα πάντα. Εκεί ότι... σε πρωτογνώρισα ναι. τηλεοπτικά, ναι, εγώ σε πρωτοείδα. Ναι. Θα σου πω: Χάσαμε τον μπαμπά, πέθανε ο πατέρα mm. μου. Ναι. Και αυτό που έγινε είναι ότι ενώ ήρθα για τρει μήνε, έκατσα κάποια χρόνια, έβλεπε η μαμά μου φανατικά το τατουάζ. Ah. Και πήγαινα τα βράδια εκεί για να φάμε παρείτσα. Και είχα συγκλονιστεί με την καταπληκτική δουλειά που είχαν κάνει. Και πώ έγινε τώρα. Το... Τελάθηκα. Το... Και είπα ε... στη μαμά μου: Θέλω να βρω του ανθρώπου του τατουάστρα. Θέλω... Και με κοροϊδεύε. Και δεν μου το έλεγε και άλλα. Την έβλεπα ότι γυρνάει για μαμά. την φάτσα τη και έκανε. <laughs> και πήγα σε μια ντυσιόν που έμαθα mm. από μια γνωστή κοπέλα. Και με πήρε μετά από 4 πεντε μέρε ο Αντρέα και μου είπε ότι πήρα τη δουλειά. Καμαρώνει μου. Πολύ, ναι. πολύ. Τώρα ναι, έχει τρελαθεί με το προξενιό τη Ιουλία. Τη αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ξενυχτάει. Θέλω να σου κάνω τώρα μία ερώτηση που είναι αδιάκριτη, αλλά είναι πολύ αγαπημένη μου. Ναι. Θέλω να μπει, τι έχει μέσα στην τσάντα σου κάθε μέρα. Ε, θα σου πω περισσότερο. Πιο ναι. ενδιαφέρον είναι το αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο έχω όλα μου τα παπούτσια. Α, για πε, για α, δει, έχεις δεν... κάνει, δουλεύω το αυτοκίνητο. Ε, ναι, είναι, ναι, ναι, αυτό ναι. είναι πιο ενδιαφέρον να σου πω. Για το μπορμπαγκάζ ναι. <laughs> έχει ξηρά τροφή. <laughs> <laughs> μα, τώρα, γιατί θα με <laughs> πα <laughs> και θα τα δει, δεν λέω ψέματα. <laughs> ξηρά τροφή, κονσέρβε, νερό, μπουκάλια mm -hmm. με νερό. Ε, στην πίσω θέση είναι τα παπούτσια μου. Που... Ρούχα έχει. Ναι. Παπούτσια, με ρούχα. Τα έχω κρεμάσει κιόλα. Ποια θεωρεί ευτυχία την. Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Κοίταξε, εγώ έχω, παρα... έχω περάσει κατάθλιψη. Mm -hmm. Πολύ άσχημη. Πέρασα πολύ δύσκολο στάδιο, κάποια χρόνια δύσκολα. Τα χρόνια σε. Ναι, ναι, είχα Και πήρες χρόνια. κάποια βοήθεια από ειδικό, μόνη σου. Έκανα ψυχοθεραπεία, mm -hmm. αλλά δεν είδα πολύ βοήθεια από εκεί. Ναι. Κάποια στιγμή απλά έφτασα, ε, ένιωσα ότι είχα κουράσει τον εαυτό μου και είπα τέλος. Είχα δει στο facebook που είχε ένα τροχαίο, ε, με ένα, και το, το αμάξι δηλαδή οι εικόνες ήταν σοκαριστικές. Ναι, απλά είδα από την άκρη του ματιού μου ένα αυτοκίνητο να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα, χτύπησε τον τοίχο και μετά ήρθε προς τα πάνω μου και πέταξα με το τιμόνι το αυτοκίνητο δεξιά προς τη θάλασσα mm -hmm. και του ξέφυγα και χτύπησε τον άνθρωπο που ήταν ακριβώς ε, πίσω μου ναι. και ένιωσα απλά ότι για ένα δευτερόλεπτο θα, με, ότι θα είχε πληγωθεί η μητέρα μου τόσο πολύ. Σκέφτεσαι πολύ... τη μαμά σου όμως, όχι εσένα. Ε, όχι, εγώ είμαι ε. τάξη άμα φύγω. Είμαι τάξη, εγώ έχω ζήσει, έχω ζήσει καλά, είμαι οκ. Okay. Πώς χαλαρώνεις. Δεν χαλαρώνω. Δεν χαλαρώνω. Δεν χαλαρώνω και πρέπει να το βρω. Οπωσδήποτε, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη τώρα. Δεν έχει μια πολυτέλεια που για τον εαυτό σου, να πεις αυτό, θα κάνω δώρο στον εαυτό μου, αυτό. Όχι τώρα, πρέπει να το βρω, το χάσα. Να, ναι, ναι. Το χάσα, ναι. έχω χάσει την μπάλα λίγο με αυτό. Έχεις ε, μετανιώσει για κάτι που έκανες ή δεν έκανες στη ζωή σου. Έχω μετανιώσει ε, για την ε, αναβλητικότητα. Mm -hmm. Θα ήθελα να είχα κάνει πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Mm -hmm. Αλλά, δόξα τω Θεώ, ε, Αργά αλλά τα κατάφερα.